Οι καθυστερήσεις νολοκλήρωσης των εργασιών στο Κοκκίνι Χάνι πυροδοτούν νέο κύκλο αντιδράσεων σε δημότες και επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρυθμούς χελώνας λίγες ημέρες πριν την άφιξη των πρώτων τουριστών. Αδιόρθωτα. Κοροϊδία μέχρι εσχάτων. Τι σας έλεγαν οι αρμόδιοι πριν από λίγο καιρό? Τέλος Φεβρουαρίου θα είχαμε το δρόμο ασφαλτοστρωμένο. Και είναι τέλος Μαρτίου και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. 26 του μήνα έχει 30 πτήσεις. Έπρεπε να είναι βάρδιες. Εξωτερικό είναι βάρδιες. Δεν δουλεύουμε μέχρι 3 ώρα και σκολάμε. Και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα. Να βάλουμε διπλοβάρδιες. Να τελειώνουν γρήγορα. Και να γίνει ο δρόμος μια και καλή. Και από εδώ και προς Ανώπολη. Και τα στενάκια μέσα. Γιατί ο δρόμος είναι χάλια. Είναι μόνο για κάρα. Δημότες περιέγραψαν την απίστευτη ταλαιπωρία στην ευρύτερη περιοχή με φόντο τις σκόνες και τις λάσπες, με την αγανάκτηση να χτυπά κόκκινο λόγω ζημιών στα οχήματά τους. Να συντομεύσουν, ας το πούμε, τα έργα. Να τελειώσει εδώ αυτό το μαρτύριο. Έχουμε σπάσει εδώ τα αυτοκίνητά μας. Θέμα στην κυκλοφορία. Τα μαγαζιά δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν σωστά. Οι προμηθευτές αφήνουν τα φορτηγά 500 μέτρα πριν τα μαγαζιά για να φέρουν τα εμπορεύματα. Ξέρετε τι συμβαίνει εδώ μέσα? Φωτογραφίστε να δείτε πόση σκόνη υπάρχει και το έχω ξεσκονίσει 3 φορές και σταμάτησα πλέον να το ξαναξεσκονίζω μέχρι να δω αν τα βάλω σε μια τάξη. Τουλάχιστον να γίνει έστω και αργά, έστω και αργά. Διότι αυτό το ρεζιλίκι που συμβαίνει εδώ στο Κοκκίνι έχω την εντύπωση ότι δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Εδώ ήταν το επίνιο του Ηρακλείου και έχει καταντήσει να είναι η κόλαση του Ηρακλείου πια. Είναι χάλια η δουλειά, χάλια. Δεν προχωράει. Και περιμένουν όταν ανοίγει η σεζόν να βάλουν, να κάνουν τα σοβαρά έργα. Για μένα νομίζω ότι δεν συντονίζονται όλοι μαζί, ούτως ώστε να γίνει μία φορά το έργο, το σκάψιμο και να τελειώσει. Κάθε μήνα περνάει ένας και σκάβει. Βλέπετε, ούτε συγκοινωνία υπάρχει τώρα να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, ούτε τίποτα. Τα μαγαζά είναι κλειστά. Αναμένουμε την ολοκλήρωση των εργασιών υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ, προκειμένου να προχωρήσουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, απαντά ο Νίκος Κουλάς, ο οποίος επισημαίνει ότι η υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται σε ετοιμότητα από τις αρχές του χρόνου. Έχουμε διαθεσιμότητα από αρχές έτους να επέμβουμε στο Κοκκίνι του Χάνι. Για την ασφαλτόστρωση, ωστόσο αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από την πρόοδο και την ολοκλήρωση των εργασιών της ΔΕΗ. Κάποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό το θέμα, είναι η ΔΕΗ η οποία εκτελεί έργα εκεί πέρα και κολλεί τη δική μας επέμβαση. Πολύ σύντομα ξεκινούν εργασίες στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο στην περιοχή των Καπαριανών της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης.